δεν έχει παρουσιάσει κανένα κρούσμα κορονοϊού μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, η Σαμοθράκη εμφανίζεται κόκκινη στον υγειονομικό χάρτη. Την αλλαγή της κατάστασης αυτή ζητά το νησί. Το αίτημα, μάλιστα, εκφράστηκε επισήμως στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε αντιπροσωπεία του νησιού στην πρωτεύουσα. Δεν έχουμε κάποιο κρούσμα στο νησί. Πράγματι, έχουμε όλο αυτό το διάστημα πάρει όλα τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται σε όλα τα καταλήμματα, ώστε δεν έχουμε, παραμένουμε ένα πράσινο νησί στην κυριολεξία όσον αφορά τον COVID, αλλά τα μέτρα της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, μας συμπεριέλαβαν και εμάς στις κόκκινες έτσι, δεσμεύσεις. Έκλεισαν τα καταστήματα σήμερα και αυτό εμείς στο Δήμο και σαν Σύλλογος Επαγγελματιών το βρίσκουμε και το θεωρούμε άδικο. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και ημέρες κάναμε τα διάφορες επαφές με αρμόδια υπουργεία. Στη Σαμοθράκη, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο, τα καταστήματα έκλεισαν καθώς αυτό προβλέπει ο χαρακτηρισμός ζώνη υψηλού κινδύνου στον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Το αίτημα κατατέθηκε στα αρμόδια υπουργεία και οι φορείς του νησιού επιδιώκουν την εξαίρεση του νησιού εφόσον δεν παρουσιάζει κρούσματα. Εξάλλου, ανάλογο αίτημα εξέφρασε μέσω ανοιχτής επιστολής του και ο πρώην δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας. Το έχουμε αναφέρει το θέμα αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με την περιφέρεια μιλήσουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι άμεσα θα δοθεί μία λύση. Το ζητάμε επιτακτικά και αναφέρουμε τους λόγους οι οποίοι είναι πασιφανείς και πραγματικά είναι αδικία για τη Σαμοθράκη. Ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη είδαμε ότι το μεγάλο σύνολο των νησιών δεν δεσμεύεται από αυτά τα μέτρα, όπως είπατε και εσείς, και η Θάσος και η Λίμνος και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε τους λόγους γιατί πραγματικά δεν δεσμεύονται, απλώς εμείς σαν νησί χωρίς κρούσματα ζητάμε το αυτονόητο. Όσον αφορά στο πρόσφατο ταξίδι της αντιπροσωπείας του νησιού στην Κάλυμνο, σύμφωνα με τον κύριο Χλίνια, στόχος ήταν να αξιοποιηθεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Η επίσκεψη δρομολογήθηκε μετά από συνεργασία και συνάντηση που είχαν ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας και ο βουλευτής Εύρω Αναστάσιος Δημοσχάκης, στην οποία συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που έχει χρησιμοποιήσει η Κάλυμνος για να προσελκύσει επισκέπτες μέσα από τον αναρχητικό τουρισμό. Η Σαμοθράκη, φιλοδοξώντας να αποτελέσει και αυτή προορισμό για τον αναρχητικό τουρισμό, θα αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα και ιδέες από την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Κάλυμνος όλο αυτό το διάστημα, αποτελούντας σημείο αναφοράς για τον αναρχητικό τουρισμό. Συνομιλήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, θα επισκεφθούν τη Σαμοθράκη, θα γίνει αδερφοποίηση των δύο νησιών, αποφασίστηκε, ώστε έτσι και η Σαμοθράκη θα μπαίνει στο χάρτη. Άμεσα πιστεύουμε, γιατί θα έρθουν να μας υποδείξουν διαδρομές, έχει την μορφολογία αυτή η Σαμοθράκη. Το δεύτερο θέμα ήταν ο καταδυτικός τουρισμός. Και εκεί το παλεύουν οι Καλύμνοι, είναι προχωρημένοι. Θέλουμε και εμείς να προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα καταδυτικό κέντρο, να αξιοποιήσουμε και ο νόμος, από ό,τι μας είπε ο κύριος Κόνσουλας, έχει πολλά ελαφρυντικά σε σχέση με παρελθόντες νόμους που υπήρχαν για τα καταδυτικά κέντρα. Θέλουμε και η Σαμοθράκη να μπει για ένα θαλάσσιο καταδυτικό πάρκο φυλασσόμενο. Θα δούμε, μας έδωσαν με ποιους να συνομιλήσουμε που έχουν προχωρήσει αυτές λοιπόν τις μελέτες.